Για πείτε μου, κύριε Σπουρδαλάκη, πολύ γρήγορα, τι σας μένει από τη συζήτηση στη Βουλή? Κοιτάξτε, τι μου μένει από τη συζήτηση στη Βουλή? Μου μένει περίπου η ίδια επίγευση που είχα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, όχι επειδή ο λόγος στο Κοινοβούλιο ήταν προεκλογικός, αλλά με την έννοια της μιας πολύ μεγάλης έλλειψης. Και είναι αυτή η έλλειψη, κατά την άποψή μου, που έχει κάνει τον κόσμο μουδιασμένο, σκεπτικό, προβληματισμένο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές του ή εκλογικές του επιλογές. Και αυτή η έλλειψη έχει να κάνει με την έλλειψη συζήτησης αξιών και αρχών, πάνω στις οποίες θα πατήσουν οι πολιτικές που ετοιμάζονται, είτε είναι πολιτικές που προκύπτουν από τους περιορισμούς της συμφωνίας, είτε είναι πολιτικές οι οποίες θα κινηθούν στις ρογμές της συμφωνίας και γύρω από αυτή. Οι αξίες, οι αρχές πάνω στις οποίες και αυτές η συζήτηση για τις αρχές και τις αξίες, ναι, δημιουργεί και τα οράματα. Και αυτό λιγάκι μας ξεθαμπώνει, μας ξεθολώνει από την καθημερινή, από την κατάθλιψη της καθημερινότητας. Έχετε την εντύπωση ότι έχουμε ένα κλίμα γενικευμένης παραίτησης? Γιατί αν το δω με όρους πραγματικής οικονομίας, από τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους, αλλά το φτάσω μέχρι και το πολιτικό σύστημα, αυτό που περιγράφεται, δηλαδή, άντε να το πω μετεκλογικά, γιατί προεκλογικός ήταν της μόδος, αλλά μόνο τέτοιο δεν. Μία αφήγηση δεν υπάρχει. Α, το ζήτημα της αφήγησης. Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά την άποψή μου δύο αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις, ωστόσο, ας το βάλουμε συσσαγωγικά, γιατί όπως σωστά είπατε, νομίζω έχει χρησιμοποιηθεί όρος λίγο πληθωριστικά. Υπάρχουν δύο αφηγήσεις αυτή τη στιγμή. Οι αφηγήσεις, ωστόσο, μένει να επιβεβαιώνονται και να επιβεβαιώνονται θετικά για να μπορεί να τις παρακολουθήσει και ο κόσμος και, όπως είπαμε, να ξεφεύγει από την συννεφιασμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ας πούμε. Η μία αφήγηση λέει ότι μνημόνιο, ό,τι μας επιβάλλουν πρέπει να το δεχθούμε, έπρεπε να το εφεύρουμε, έπρεπε να είχαμε εφεύρει το μνημόνιο αν δεν μας είχε επιβληθεί και ούτω καθεξής. Τα αποτελέσματα αυτής της αφήγησης, εν μέσω πολιτικής κρίσης που προϋπήρχε της οικονομικής, επιμένω λίγο σε αυτό, αλλά να το συζητήσουμε άλλη στιγμή, φαντάζομαι, εν μέσω λοιπόν πολιτικής κρίσης, τα αποτελέσματα τα είδαμε. Τα είδαμε στο οικονομικό πεδίο, τα είδαμε στο κοινωνικό, τα είδαμε στο πολιτιστικό. Μια πλήρη καταχνιά σε όλη τη χώρα, η οποία συνέβαλε, αν θέλετε, και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Απ' την άλλη μεριά, αυτή η αφήγηση υπάρχει. Υπάρχει στην πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με διαφοροποιήσεις ελάχιστες, αλλά υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αφήγηση, η οποία, κατά την άποψή μου, τη δικιά μου ανάγνωση, λέει με μια μικρή καθυστέρηση, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια υποχώρηση. Εγώ θα την έλεγα ακόμα και ητά, αλλά δεν έχει σημασία τώρα η ορολογία. Έχουμε αυτό ως πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν δυνατότητες και εντός αυτού του προγράμματος, και επειδή έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά αυτό το πρόγραμμα, τα οποία μας δίνουν κάποιες δυνατότητες, παραδείγματος χάρη είναι τριετές, παραδείγματος χάρη δεν βάζει τα εργασιακά μέσα, κάνει μια αναφορά αφηρημένη για το χρέος κτλ. Και αφήνει και κάποια πεδία εκτός, εγώ θα δουλέψω μέσα και έξω από αυτό για να έχω ένα παράλληλο πρόγραμμα, ένα παράλληλο πρόγραμμα που, ωστόσο, λέει, δεν είναι κλειστό ιστατικό. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ή να φαίνεται στην καθημερινότητα για να μπορέσει να γίνει αυτό που λέτε εσείς αφήγηση. Και πρέπει να το δείξει και όχι, ας πούμε, το να το λέει είναι ίσως ένα βήμα προς μια κατεύθυνση που μια παρηγορία έχει, είναι. Μια παρηγορία, ναι. Αλλά πρέπει να το δείξει, και τώρα πλέον θα πρέπει να το δείξει, μια και είμαστε σε... Άρα θα πρέπει να κυβερνήσει πρωτίστως, λέτε.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε συζητήσει, και δεν το έχουμε συζητήσει γιατί υπάρχει η κυρίαρχη αντίληψη ότι άμα κερδίσεις εκλογές και ζούμε σε δημοκρατία, κράτος δικαίου κτλ., η πολιτική ηγεσία μπορεί να αποφασίζει και να εκτελούνται οι αποφάσεις της. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο όταν το ιδεολογικό, το πολιτικό, το ιστορικό πρόσημο της πολιτικής δύναμης που είναι στα πράγματα είναι διαφορετικό από το κυρίαρχο τόσων ετών. Δηλαδή το να πάει ένας υπουργός με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε υπουργείο και να πει ότι εγώ θέλω να γίνουν αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει, διότι διευθυντές, γενικοί διευθυντές και τα λοιπά είναι κοινωνικοποιημένοι σε μια άλλη λογική, έχουν άλλου είδους εξαρτήσεις, είναι σε άλλο πρόγραμμα, σε άλλη λογική, και δεν σημαίνει ότι θα εκτελούν τα πράγματα εύκολα. Άρα κυβερνώ σημαίνει να λάβουμε υπόψη μας και τέτοιου είδους εμπόδια που συναντάει η κυβέρνηση. Οπωσδήποτε πρέπει να κυβερνήσει, δεν το συζητώ, αλλά χωρίς τις αφέλειες ότι επειδή είμαι υπουργός και έβγαλα μια απόφαση ή ένα προεδρικό διάταγμα ή το πέρασα ένα νόμο από τη Βουλή, ότι αυτό θα εκτελεστεί με τον optimum τρόπο που το έχω εγώ φανταστεί. Αυτή αυτό είναι, δεν γίνεται. Σωστά. Αυτή είναι μία άποψη. Για ακούστε τώρα την άλλη, να κάνω εγώ τον προβοκάτορα. Όχι, όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος σου λέει δεν θα πειραχτούν οι συντάξεις κάτω των 1.500 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Μετά ο ίδιος υπουργός σου λέει θα πάμε μέχρι τα 1.000 ευρώ μεικτά. Μετά κατεβαίνει κι άλλο και σου λέει απείραχτες συντάξεις των 1.000 ευρώ με την επικουρική μέσα. Mm-hmm. Ή όταν έχεις έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, mm-hmm. εδώ πατριώτη μας, να σου λέει ότι τους φόρους δεν τους επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. θα πληρώσουμε τους φόρους των προηγουμένων. Και ταυτοχρόνως έχεις έναν πολίτη που αισθάνεται ότι για έκτη χρονιά έχει φόρους, mm-hmm. έχει μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, φυγή mm-hmm. μυαλών, capital controls mm-hmm. και mm-hmm. καμία προοπτική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι σε ευθεία απόκληση με το σώμα της κοινωνίας. Ναι. Βάλτε και το 50% του κόσμου που δεν πήγε στην κάλπη. Ναι. Σε αυτό. Ωραία. Είναι 2-3 πράγματα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, είναι μέρος της... Ως παράδειγμα το φέρα, έτσι, όχι, δεν είναι το μόνο. Όχι, είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα, διευκολύνει την κουβέντα μας. Κοιτάξτε. Έχω την εντύπωση, αυτό ίσχυε και σε κάτω από κανονικές συνθήκες, ότι πρέπει πρώτα να καταλήγει κανείς, να αρχίζει την υλοποίηση κάποιου πράγματος και μετά να το ανακοινώνει. Πόσο μάλλον όταν αυτό που θέλει να κάνει βρίσκεται σε ένα είδους διαπραγμάτευσης. Γιατί οι συντάξεις είναι μέρος του πακέτου το οποίο πρέπει να εκτελέσουμε. Άρα αυτή η πολυγλωσσία, δεν είναι καν διγλωσσία, που μου περιγράψατε, την παίρνω ως δεδομένη, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, συγχωρέστε με αν απλοποιώ και εγώ τώρα για... Όχι, το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν σας λέει, δεν σας έβαλα κάτι δύσκολο. Και εγώ δεν λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα. Το δεύτερο που μου βάλατε είναι, και εδώ είναι η έλλειψη συντονισμού, με τον βουλευτή ο οποίος τη μία με λέει το άλλο, την άλλη λέει το άλλο, λέει άλλη, εκφωνεί άλλη άποψη από το, είναι οι αδυναμίες που έχει το κυβερνών κόμμα ως κόμμα, ως πολιτικό υποκείμενο. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, τα τελευταία χρόνια για λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε άλλη στιγμή, τα πολιτικά κόμματα, ναι, έχουν πάρα πολύ χαμηλή εκτίμηση, είτε ο μηντιακός κόσμος, είτε για λόγους αντικειμενικούς, είτε για λόγους δικούς τους έλλειψης δημοκρατίας, συγχρονισμού με τις εξελίξεις τις κοινωνικές, τις τεχνολογικές και το καθεξής. Τα κόμματα έχουν μπει στο φαντασιακό των πολιτών σε πολύ χαμηλή προτεραιότητα και δεν τα εμπιστεύονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόμματα δεν είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη τους, να επιμορφώνουν τα μέλη τους, να συμμετέχουν με προτάσεις να παράγουν πολιτική και να αντιπαρατίθεται. Έχουμε φτάσει σε μια
δημοκρατία, πολλοί τη λένε τηλεοπτική, άλλοι τη λένε μεταδημοκρατία και ούτω καθεξής, ούτε γι' αυτό θα το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, όπου εν πάση περιπτώσει αυτό το πολιτικό υποκείμενο δεν του δίνεται καμία αξία. Πρέπει να αρχίσουμε να του δίνουμε αξία. Η διγλωσία ή η πολυγλωσία αναγκαστική ή άλλου τύπου στελεχών του κυβερνούντος κόμματος που μου περιγράψατε είναι αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας του κόμματος. Και πρέπει πολύ σύντομα αυτό να διορθωθεί, διότι ξέρετε τα πολιτικά κόμματα, τα πολιτικά υποκείμενα της δημοκρατίας, έχουμε κομματική δημοκρατία, μην το ξεχνάμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, σε όλο τον κόσμο που υπάρχει κράτος δικαίου κτλ. Είναι σημαντικοί παράγοντες της δημοκρατίας, είναι τα πνευμόνια της δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν όμως να λειτουργούν και εκείνα δημοκρατικά, συμμεταχικά, μαζικά και να επιτελούν τις λειτουργίες που θέλει ο καθένα. Εδώ είναι αποτέλεσμα αυτού του, τα κόμματα θα είναι και μετά την κυβέρνηση. Για πείτε μου λοιπόν, το τρίτο που το θεωρώ και το πιο σημαντικό, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας από άποψη μέτρων στην κοινωνία, όπου το 50% δεν πήγε καν στην κάλπη. Αυτό δεν δημιουργεί μια σταθερή βάση και στο πολιτικό σκηνικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Απολύτως. Απολύτως. Mm. Δεν θα έχουμε σταθερότητα εάν δεν δείξουμε με δεδομένο ότι το μύθο, τώρα βέβαια κανένας, ούτε ο Λάντ, ούτε οι mainstream πολιτικοί στην Ευρώπη δεν το δέχονται, παρά τους μύθους που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας, ότι το χρέος είναι αντιμετωπίσιμο. Δεν είναι το χρέος μας αντιμετωπίσιμο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν δούμε τα αποτελέσματα αυτού και δεν δει ο πολίτης ότι πράγματι υπάρχουν περιθώρια και γίνεται αλλαγή στην καθημερινότητά του, ναι, τα μέτρα τα οποία είναι δυσβάστακτα θα οδηγήσουν όχι μόνο στην φτωχοποίησή του αλλά και στη ψυχολογική του έκπτωση. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θα υπάρχει κάτι να ανασάνει κανείς. Να σας πω παιδεία πολλά που μπορεί να είναι παράλληλα με το πραγματικά ασφιχτικό πλαίσιο της συμφωνίας. Ένα βασικό στοιχείο, δεν θα πω κάτι καινούριο, είναι παραδείγματος χάρη να επανέλθει ο πολιτικός έλεγχος στο πολιτικό σύστημα. Η πολιτική πρωτοβουλία δηλαδή να ανήκει στο πολιτικό σύστημα και όχι σε οικονομικούς κύκλους και όχι στους δανειστές μας κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει και πρέπει να συνοδεύεται από τον πόλεμο ενάντια στη διαφθορά. Η διαφθορά είναι συστατικό στοιχείο της αναπαραγωγής του ελληνικού καπιταλισμού, του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όχι μόνο με διαφάνεια αλλά με κανόνες που θα επιβεβαιώνουν και το κράτος δικαίου. Και αυτό έχει να κάνει από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πιο υψηλά και από τα πιο υψηλά μέχρι τα πιο χαμηλά. Και δεν είναι μόνο το λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων και ούτω καθεξής. Είναι μια διαφθορά η οποία έχει να κάνει με το ότι το είπε νομίζω πολύ, πολύ καλά ο κύριος Τσακαλώτος προχτές, ότι υπάρχουν 4-5 υπογραφές για να πάει μια νοσηλεύτρια από το ένα νοσοκομείο στη διπλανή πόλη απέναντι. Και το οποίο υπόκειται σε δίκτυα, μικροδίκτυα διαφθοράς, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δεν το δει αυτό ο πολίτης, τα δυσβάστακτα πράγματι μέρη που, βάρη που έχει να αντιμετωπίσει, θα γίνουν, θα τον συνθλίψουν και θα αποχωρήσει όπως ένα μέρος των συμπολιτών μας αποφάσισε ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα γιατί θεώρησε ότι δεν κάνει κάποια διαφορά και δεν ψήφισε. Αυτό το ποσοστό είναι γύρω στο 8 με 10%, δεν είναι τόσο όσο φαίνεται, θέλω να το τονίσω αυτό, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 300.000 ψήφους, χάσε δεν ξέρω 500 η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα έχασαν σε απόλυτους αριθμούς ψήφων. Γιατί φαίνεται οι πολίτες πια μετά την ελπίδα του 11, του 12 ότι θα μπούμε και εμείς στο παιχνίδι, φάνηκε μετά την ήττα
του καλοκαιριού, της διαπραγμάτευσης και τα λοιπά, ότι δεν παίζω κάποιο ρόλο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου ήταν, νομίζω, μια νίκη, μια ανάσα ελπίδας και μια αναστολή, όχι ακύρωση, αλλά μια αναστολή των σχεδίων εσωτερικών και άλλων που θέλουν αριστερή παρένθεση, υποταγή, απόλυτη υποταγή της κυβέρνησης σε νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα λιτότητας και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα βάλω... επετεύθη τον Ιούνιο. Εγώ δεν θα βάλω τις ταμπέλες, γιατί θα σας πω ότι η λιτότητα καλά κρατεί. Βεβαίως κρατεί. Ανεξάρτητα χρώματος. Εγώ ρωτώ. Έχετε δίκιο. Έτσι αυτή είναι η αποχή από τις κάλπες σε συνδυασμό με ένα σκληρό χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Εάν δεν δούμε αποτέλεσμα, όπως είπατε. Αυτό και πρέπει να γίνει και γρήγορα. Αυτό λέτε ότι είναι κλειδί. Οδηγεί το σώμα της κοινωνίας, κατά το μάλλον ήταν, σε παρέτηση ή σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες. Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την κοινωνική δυναμική και αυτή είναι και η γοητεία του κλάδου μας, επιτρέψτε μου να πω. Γι' αυτό σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα τυχαία. Και του δικού σας και του δικού μου και κάθε σκεπτόμενου πολίτη με μια έννοια. Θα έχουμε και από τα δύο, νομίζω. Θα έχουμε και από τα δύο, όπως είχαμε και όπως παρατηρείται σε τέτοιες περιόδους και μέχρι τώρα. Δηλαδή η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού δεν έγινε με όρους, ας πούμε, σαλονιού και ποτέ δεν γίνεται. Κοιτάξτε, έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και αλλού. Για να μην μιλήσατε κάποια στιγμή προηγουμένως για ομφαλοσκόπηση, το ελληνικό πρόβλημα και οι ελληνικές εξελίξεις έχουν εμπνεύσει, έχουν κινητοποιήσει, έχουν δημιουργήσει αντιδράσεις θετικές και αρνητικές παγκοσμίως. Γιατί ακριβώς έτυχε, έλαχε να βρεθούμε στην πρωτοπορία πολύ σημαντικών αλλαγών στη σύγχρονη δημοκρατία. Θυμάμαι προχθές είχα μια συνάντηση με κάποιους συναδέλφους και μου λέγανε «Μα κοίταξες, άλλα πανεπιστήμια, είναι ησυχία» και τα λοιπά. Στο Μοντρεάλ είχαμε τεράστιες κινητοποιήσεις φοιτητικές, βίες. Στην Αγγλία, θυμάστε, πρέπει να πω μερικούς μήνες, είχαμε όμοια φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε και στο πολιτικό επίπεδο είχαμε άλλες εξελίξεις. Την άνοδο του νέου ηγέτη των εργατικών, την είσοδο 450.000 νέων μελών στο Εργατικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας που το περίμενε κανείς. Θα έχουμε και από τα δύο, λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που είπατε. Έχουμε όμως και την νίκη των κεντροδεξιών στην Πορτογαλία, την καταβίδηση των Ποδέμος, διότι πολλοί λένε πω μη γίνουμε Ελλάδα. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Να το δούμε αυτό με τον Ποδέμος. Στην Πορτογαλία θυμίζω ότι οι δυνάμεις της αριστερά διασπασμένες ακόμα είναι γύρω στο 18%. Αυτό δεν είναι σε περιόδους τέτοιες αμελητέα δύναμη. Λέτε ότι έχουμε μια κινητικότητα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα στάθηκε τυχερή κατά κάποιο τρόπο, διότι αντιδράσει στην μεγάλη κρίση, τη μεγαλύτερη ίσως κρίση στην ιστορία του καπιταλιστού, την πιο μακρόχρονη αν θέλετε από το 7 μέχρι σήμερα, η οποία μεταλλάσσεται, εξελίσσεται, μετακινείται και όλα αυτά, η απάντηση στις λύσεις που επιλέχθηκαν ως απάντηση σε αυτή την κρίση ήταν δημοκρατική. Σε άλλες χώρες οι απαντήσεις είναι ακροδεξιές έως και νεοναζιστικές. Και με αυτή την έννοια είμαστε, η δικιά μας η απάντηση ήταν δημοκρατική, αριστερή μεν, που δεν αρέσει σε πολλούς, απόλυτα κατανοητό, αλλά είναι δημοκρατική. Φαίνεται ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοιάζεται πάρα πολύ για αυτά τα πρόσημα που συζητάμε. Μάλιστα. Το έδειξε στην Ουκρανία και έδειξε και την αδιαφορία της όταν ο ελληνικός λαός είπε όχι στη λιτότητα, είτε επιλέγοντας το ΣΥΡΙΖΑ είτε με το δημοψήφισμα. Και αυτό μας βάζει σε κάποιες σκέψεις ότι μαζί με τη χώρα μας, με όλα αυτά τα ενδεχόμενα, τα ανοιχτά, της επιφυλάξης, το σκεπτικισμό που συζητάμε, θα πρέπει όχι μόνο να αλλάξει και η χώρα μας, αλλά να συμβάλλουμε στο να αλλάξουμε και την Ευρώπη. Και αυτό κάπως έχει ξεκινήσει.